Είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το είχα ζήσει ποτέ από κοντά. Το βλέπα στις ταινίες πως ήταν, στον υπόδρομο, στον παλιό, στο Φάληρο, δεν είχα πάει ποτέ. Και τώρα ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστο και πολύ ωραίο. Και εγώ χαίρομαι γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στον υπόδρομο, στο Μαρκόπουλο. Δεν είχα ποτέ την εμπειρία αυτή να παρευρεθώ να δω ένα τόσο σημαντικό τέρμπι. Και να πω ότι οι εγκαταστάσεις είναι καταπληκτικές. Με αφορμή αυτό τον αγώνα, πραγματικά θαύμασα έναν υπέροχο χώρο και υπέροχα διαμορφωμένο. Όταν είναι αγώνες και όταν πηγαίνουν τόσο γρήγορα, είναι απίστευτο συνέστημα και να το βλέπεις από τόσο κοντά. Επίσης, είναι απίστευτο που είναι οι εγκαταστάσεις τόσο μεγάλες και τόσο όμορφες και μπορεί πολλοί κόσμοι να μην το ξέρει, μπορεί να έρθει να δει. Και είναι μια εμπειρία απίστευτη γενικά. Νομίζω ότι αυτή η σχέση που αποκτάς με το άλογο είναι μοναδική. Και ο τρόπος που αναπνέει, ο τρόπος που μοιράζεται μαζί σου το χρόνο του, ας πούμε, και εσύ το ίδιο, γίνεται ένα, με κάποιο μαγικό τρόπο. Ό,τι αισθάνεται, το αισθάνεσαι. Εμείς όταν πηγαίναμε στο σχολείο βλέπαμε τα άλογα, που τα πηγαίνανε και στο Παλαιό Φάληρο, τα πηγαίνανε προς τον υπόδρομο και πάντα το είχα άχτηρε, παιδί μου, όπως έβλεπα στο εξωτερικό αυτή την ποιότητα εγκαταστάσεων και την ποιότητα και των ανθρώπων που παρακολουθούν, γιατί οι υποδρομίες είναι ένα θέαμα παγκοσμίως έτσι ιδιαίτερο. Πάντα πίστευα και ήλπιζα ότι θα έχουμε τέτοιες αντάξεις του εξωτερικού εγκαταστάσεις, όπως είναι αυτές εδώ στο Μαρκόπουλο, και να που έγινε πραγματικότητα, και χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν για διπλό λόγο που είμαι εδώ. Μπορώ να σου πω ότι έχω εκπλαγεί πολύ ευχάριστα, όχι μόνο επειδή οι εγκαταστάσεις εδώ είναι κάτι το συγκλονιστικό, και νομίζω ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει και δεν είναι ενημερωμένος για το ότι υπάρχουν αυτό το θαύμα, το κτηριακό τουλάχιστον εδώ στο Μαρκόπουλο. Και καλό είναι να έρθουν και να δουν το πόσο όμορφα είναι εδώ και τι ωραίο πράγμα είναι ο υπόδρομος, έτσι. Θα έβλεπε μόνο χαμόγελα και να τόνε αισιοδοξίας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το Ολυμπιακό κέντρο, γιατί περί αυτού πρόκειται, αναβιώνουν πάλι οι υποδρομίες και είναι μια εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική και για τον αθλητισμό, αλλά μπορώ να σας πω και για την οικονομία. Έχω να πω ότι στηρίζεται πάνω σε ένα κολοσσιαίο οργανισμό που είναι ο ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ είναι ο αιματοδότης και του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και της εθνικής μας οικονομίας, και πιστεύω ότι οι υποδρομίες αποτελούν τη βάση μιας νέας προσπάθειας για πολλές επιτυχίες, πολλές χαρές και για θέσεις δουλειάς. Και εμάς η αγάπη για τα άλογα είναι πραγματικά πολύ δυνατή. Αγαπάμε τα άλογα, αγαπάμε τον κόσμο που απασχολείται με το αντικείμενο. Δεν έχω ξαναδεί υποδρομίες. Έμεινα άφωνη, μόνο αυτό σου λέω. Είναι μια τρομερή διοργάνωση σε ένα χώρο που πριν από ένα χρόνο, ας πούμε, δεν είχε καμία σχέση με τις εγκαταστάσεις που βλέπουμε τώρα. Εντυπωσιάστηκα.